Ναι. Κύριε Πρωθυπουργέ, για να κλείσουμε τη συζήτηση. Όχι, πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε, γιατί έχει εξαντληθεί. Είναι προφανές ότι ο κύριος Μητσοτάκης ή δεν κατάλαβε ή δεν θέλει να καταλάβει τι του λέω. Αναφέρθηκε για άλλη μια φορά στο απόρριτο των συνομιλιών. Του επαναλαμβάνω λοιπόν ότι πρόκειται για μια διαδικασία η οποία ορθώς γίνεται έτσι, με εισαγγελική παραγγελία, όταν η ελληνική αστυνομία βρίσκεται μπροστά σε κυκλώματα του κοινού ποινικού δικαίου, παρακολουθεί τις συνομιλίες. Οι συνομιλίες λοιπόν αυτές βρέθηκαν στη δικογραφία, είναι στη δικογραφία. Στη δικογραφία λοιπόν της περιβόητης αυτής υπόθεσης της μαύρης αγοράς χρυσού. Ήσυχα παρακαλώ. Τι είστε πάθει κύριε Γιωργάντα. Σας παρακαλώ. Όσοι γνωστόν είναι, όσοι γνωρίζουν και είναι και νομικοί, είναι ανοιχτή σε όλους τους δικηγόρους που εμπλέκονται με την υπεράσπιση προσώπων και άρα υπ' αυτή την έννοια δεν υπάρχει απόρριτη διαδικασία, δεν υπάρχει περιφρούρηση της δικογραφίας, το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Άρα λοιπόν θέλετε και τα λέτε αυτά ή σας ξεφεύγουν. Μάλλον σας ξεφεύγουν. Η ουσία τώρα. Λίγο ησυχία παρακαλώ. Ο κ. Μητσοτάκης δεν θέλησε να δώσει επί της ουσίας απαντήσεις. Ο ίδιος γνωρίζει τον λόγο. Ανταυτού είπε πάνω από 15 φορές ότι ο Πρωθυπουργός είναι ψεύτης, είπε ότι προσπαθεί να κρατηθεί με ενέργειες οι οποίες είναι ενέργειες σχεδόν τις χαρακτηρίσατε έκνομες. Εγώ κύριε Μητσοτάκη θέλω να σας πω ένα πράγμα. Το αν εσείς είστε ή δεν είστε αθώος, το αν ο κύριος Αβγενάκης είναι ή δεν είναι αθώος, δεν είναι η Βουλή που θα το κρίνει. Δεν είναι η Βουλή που θα το κρίνει. Όμως για άλλη μια φορά με είπατε... Ήσυχα παρακαλώ. Μην εκνευρίζεστε. Παρακαλώ πολύ. Μην εκνευρίζεστε. Παρακαλώ πολύ. Θα λογοδοτήσετε... Μην κάνετε επεισόδιο. Θα λογοδοτήσετε απέναντι στους ψηφοφόρους. Μην κάνετε επεισόδιο. Η ψηφοφόρη σας είναι η εντολή σας. Εγώ λοιπόν παρακαλώ. Αυτό που θέλω να σας πω κύριε Μητσοτάκη είναι ότι εγώ σε ό,τι με αφορά, γιατί είπα ότι είμαι ψεύτης, σας κάνω προσωπικές επιθέσεις, μετέφερα εδώ όχι τη δική μου, αν θέλετε, κρίση σε σχέση με το αν πήρατε τα δώρα ή δεν πήρατε τα δώρα από τη Siemens, αλλά την κατάθεση της γραμματέως Χριστοφοράκου. Το γνωρίζετε τον κύριο Χριστοφοράκου, φαντάζομαι. Είναι αυτός ο οποίος διέφυγε στο εξωτερικό χάρη στο γεγονός ότι η κυρία Μπακογιάννη δεν εφρόντισε τότε να διαβιβάσει το ένταλμα για να συλληφθεί. Διέφυγε στο εξωτερικό και ο Καράβελας και άλλοι. Η κυρία γραμματέας του κυρίου Χριστοφοράκου βγήκε χθες λοιπόν στο δικαστήριο και είπε ότι είχε παραγγείλει τηλεφωνικά κέντρα για τον εξοπλισμό πολιτικών γραφείου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και μάλιστα νομίζω ότι η κάλυψη δαπάνης ξεπερνούσε το επιτρεπόμενο όριο. Μου είχε πει ο κύριος Χριστοφοράκος να βρω τρόπο να καλυφθούν από την εταιρεία, αλλά εγώ δεν είχα κανένα μαγικό τρόπο. Υπήρξε μεγάλη χρονοτριβή, έγινε φασαρία στον τύπο και αφού έγινε φασαρία στον τύπο, τελικά ο κύριος Μητσοτάκης κάλυψε το ποσό. Τα καλύψατε δηλαδή, κύριε Μητσοτάκη, όταν σας έπιασαν με την γίδα στην πλάτη. Εμπροκειμένου όχι με τη γίδα, αλλά με τα δώρα της Siemens. Κύριε Μητσοτάκη, ακούστε να δείτε. Αυτά ενδεχομένως εσείς να θεωρείτε ότι είναι γνωστά. Ενδεχομένως. Ενδεχομένως επίσης να θεωρείτε ότι δεν παίζουν κανένα ρόλο. Αλλά ξέρετε κάτι. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα. Σήμερα διεκδικείτε, ματέως κατά τη γνώμη μου, σας εξήγησα τον λόγο πριν, να κυβερνήσετε ξανά τη χώρα. Διεκδικείτε να κυβερνήσετε ξανά τη χώρα και αυτό που παρουσιάζεται σήμερα εδώ είναι το ηθικό σας πρόσταγμα με το οποίο θα κληθείτε να ξαναδιεκδικήσετε τη στήριξη του ελληνικού λαού για να έρθετε πίσω. Εσείς που οδηγήσατε τη χώρα στη λαιλασία και στη χρεοκοπία. Λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, μην γελιέστε. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Και δεν πρόκειται να γίνει αυτό όσο και αν η ελληνική κοινωνία είναι πνιγμένη στο ψέμα και στα fake news. Όσο ψέμα και αν χύσετε και να δηλητηριάσετε την ελληνική κοινωνία, ο ελληνικός λαός και μνήμη έχει και συνείδηση έχει. Και το ηθικό κριτήριο είναι κορυφαίο στην επιλογή του. Ήταν πάντα και θα είναι και την επόμενη φορά. Σας ευχαριστώ.